21 Μαΐου ο ελληνικός λαός μας είπε ότι έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από εμάς, ότι περιμένει περισσότερα. Και είμαι ο πρώτος που θα πω ότι έχει δίκιο. Λάβαμε το μήνυμα και βάζουμε τον πήχη ψηλά για να διορθωθούμε. Αλλάζουμε, δυναμώνουμε και προχωράμε. Πώς θα ζήσουμε καλύτερα? Σε δίκαιη κοινωνία. Με δημόσιο εσύ και 15.000 προσλήψεις. Αναστολή πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Ρύθμιση ιδιωτικού χρέους σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Γάμο για όλα τα ζευγάρια. Ενιαία άδεια μητρότητας, ανεξάρτητα από την απασχόληση. Δίκαιη κοινωνία, ευημερία για όλους και όλες. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι τις εκλογές 25 του Ιούλου. Στόχος μας είναι την επόμενη τετραετία να επενδύσουμε σε ένα πράγμα. Μπορούμε να επενδύσουμε σε ένα μόνο πράγμα. Αν μπορούμε, αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια αγαθά που πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Ότι δεν πουλούνται και αγοράζονται όλα σε αυτή τη ζωή. Αντιθέτως, η άποψη του πολιτικού μας αντιπάλου, της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, είναι ότι ακόμα και το νερό μπορεί να είναι αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Μπορεί να πουλιέται και να αγοράζεται στη λογική του κέρδους. Και δεν το έκρυψε αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Πώς θα ζήσουμε καλύτερα? Με ευημερία για όλους. Κατώτατο μισθό 880 ευρώ. Αύξηση 10% στους μισθούς του δημοσίου. Επαναφορά 13ης σύνταξης. Μείωση φόρων στα τρόφιμα για τα καύσιμα. Άμεση φορολόγηση στα υπερκέρδη εταιριών ενέργειας. ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο. Δημόσια ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Διπλασιασμό της επιδότησης ενοικίου σε νέες και νέους. Δίκαιη κοινωνία. Ευημερία για όλους και όλες. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ελληνικός χώρος έχει στο DNA του να αγωνίζεται διαρκώς με όχημα τις αρχές και τις αξίες του. Αυτό θα κάνουμε για την ανατροπή της κοινωνίας. Δυνατή. Μάχη. Δυνατή μάχη. Θα του δίνουμε συνέχεια. Να τάξει γερά. Να τάξει. Θα φύγει δεξιά. Όχι να, θα φύγει δεξιά. Αλέξη, χανωτό. Καλή μου, να είσαι καλά. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά. Και κυρίως να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα, την ακρίβεια. Το εισόδημα. Το κόσμο που δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Πέσει η αγοραστική δύναμη του ανθρώπου. Αυτό είναι το βασικό. Μετά το σούπερ μάρκετ δεν μένει δύναμη. Από ένα νοσοκομείο, το οποίο είναι κέντρο αποκατάστασης, το μόνο δημόσιο. Ναι. Πρέπει να έρθει και να δεσμευτούμε ότι αυτό θα το κρατήσουμε. Είναι κέντρο αποκατάστασης σε ένα πύργο. Και γύρω-γύρω έχουμε γεμάτα ιδιότητα. Καταρρέ. Εθνικό κέντρο αποκατάστασης. Είναι συνδεδεμένο με το ΚΑΤ, απλά. Είναι το κέντρο αυτό στηρίζει άλλη αντιμετώπιση. Δεν είναι απλά ένα νοσοκομείο. Είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. 120 κλίνες θεωρητικά με 3.500 ιδιωτικές. Όχι μόνο δεν παρετούμαστε, όχι μόνο δεν βάζουμε κάτω, αλλά θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τελευταίο το χερόλεπτο για να δώσουμε τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να είναι όχι η κοινωνία. Δεν κοιτάμε προς τα πίσω. Εμείς κοιτάμε μπροστά. Και θέλουμε να κοιτάξουμε και να μιλήσουμε για τα προβλήματα των ανθρώπων. Και θέλουμε επιτέλους, έστω σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, να μπει στη συζήτηση, στην ατζέντα την καθημερινή της συζήτησης, η πραγματικότητα που βιώνουμε τα τέσσερα τελευταία χρόνια και ποια προγράμματα και ποιοι μπορούν να κυβερνήσουν για να αλλάξουν τη ζωή μας. Είμαι 25 χρόνια πυροσβέστης. Δεν ανήκω στο κόμμα. Κάει και η Εύβοια σε 5 μέρες. Το αποτέλεσμα, μετά από ένα χρόνο, ξαναζώ και βρίσκομαι στο μηδέν. Δεν υπάρχει μία πρόληψη μέσα στο δάσος. Έχει μείνει δάσος άλλο τόσο και άλλο τόσο και δεν υπάρχει μία πρόληψη. Δεν έχουν μπει μηχανήματα να καθαρίσουν. Θα επαναληφθεί, συγγνώμη, εύχομαι να βγω λάθος, θα επαναληφθεί το 21 πάλι. Και μας λένε τώρα εμάς αυτοί που δώσαν 15 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και 10 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις για τις εταιρείες ενέργειας. Πού θα βρείτε τα 5,5 δις που κοστίζει το πρόγραμμά σας
για να δώσετε 2.000 ευρώ στον πρωτοδιοριζόμενο γιατρό. Πού θα βρείτε τα χρήματα που χρειάζονται για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο φόρος προστέμενης αξίας που λιγνατούν το εισόδημα του νοικοκυριού. Πού θα βρείτε και να δώσετε 10% σύνταξη που θεσπίσανε το 19 και μας έλεγαν ότι θα την κρατήσουν, αλλά την καταργήσανε μόλις έγιναν την κυβέρνηση. Ελαφρύνσεις έχει το πρόγραμμά μας. Κοστολογημένες μέχρι το τελευταίο ευρώ. Την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, η μείωση του δημιουργικού του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την κατάργηση της απόδοσης ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Το αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ. Δεν πιστεύω ότι ιτήθηκε στις εκλογές η αλήθεια μας. Ιτήθηκε, αν θέλετε, η αδυναμία μας να αναδείξουμε την αλήθεια μας. Η αλήθεια μας είναι ζωντανή γιατί παραμένει αλήθεια. Εκφράζομαστε από μακριά και θα πάμε πολύ μακριά. Γιατί εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τις ανάγκες τις κοινωνικές. Εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των μη προνομιούχων Ελλήνων. Το σχέδιό τους είναι γνωστό. Είναι ένα σχέδιο που το είδαμε να εφαρμόζεται στην ολότητά του κατά τη διάρκεια της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης. Κέρδη για λίγους και ισχυρούς, λαιλασία του εισοδήματος για τους πολλούς. Εμείς έχουμε σχέδιο. Μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μείωση του ΦΠΑ θα δώσουμε τον κατώτατο δυνατό συντελεστή και σε μηδενικό συντελεστή για τα είδη βασικής ανάγκης και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί που φορολογήσαν 6 δις τους τελευταίους 16 μήνες στον ελληνικό λαό μιλάνε σε εμάς για φόρου. Θα φορολογήσουμε το πλούτο, όχι τους φτωχούς και τους μεσαίους. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Αυτό είναι το εναλλακτικό μας σχέδιο, το εναλλακτικό μας πρόγραμμα. Και αυτά τα δύο σχέδια συγκρούονται στην κάλπη της 25ης του Ιούνιου. Το σχέδιο που θέλει ισχυρά καρτέλ και ανίσχυρο εισόδημα και το σχέδιο το δικό μας που θέλουμε ισχυρή κοινωνία, δυνατή κοινωνία, δίκαιη κοινωνία και φορολογία του μεγάλου πλούτου. Λοιπόν, ναι, αυτές οι αξίες κρίνονται, φίλες και φίλοι, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Δύο σχέδια συγκρούονται. Δύο εναλλακτικά αντίθετα σχέδια. Δύο σχέδια εξουσίας υπάρχουν. Δύο σχέδια συγκρούονται, δύο κόσμοι, δύο διαφορετικά σύμπαντα. Από τη μια πλευρά ο κόσμος της ισότητας, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, οι αξίες του λαϊκού κόσμου, των εργαζόμενων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Από την άλλη, ο κόσμος της κερδοσκοπίας, της αλαζονίας, της περιφρόνησης, ο κόσμος της ελίτ και της ολιγαρχίας. Εμείς έχουμε διαλέξει πλευρά και μέχρι την τελευταία στιγμή θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα με σεμνότητα αλλά και με αποφασιστικότητα. Με έγνοια πραγματική για τους ανθρώπους και για την κοινωνία. Γιατί θέλουμε μια κοινωνία δίκαιη με ευημερία για όλες και για όλους. Και θα αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος για μια κοινωνία δίκαιη και για ευημερία για όλους και για όλες. Θα αγωνιζόμαστε πάντα μέχρι τη νίκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα αγωνιζόμαστε πάντα και σε όλες τις συνθήκες και από όποια θέση. Μέχρι την παντοτινή μας νίκη για μια κοινωνία ισότητας, ευημερίας, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν, είναι και θα παραμείνει η μεγάλη λαϊκή δύναμη της αντίστασης, της ελπίδας, της δικαιοσύνης. Ήταν και θα παραμείνει η μεγάλη δύναμη στο πλάι του λαού. Αδύνατο δεν υπάρχει για τις κοινωνίες και τους λαούς που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. Μαζί μπορούμε, με τη δύναμη του προγράμματός μας και με την ανατρεπτική ορμή των ιδεών μας, των ιδεών της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Θα τα καταφέρουμε, θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη, θα σταθούμε όρθιοι. Καλή δύναμη, δυνατά, αποφασιστικά, αισιόδοξα. Γεια σας.